Υπήρχε και το καλοκαίρι σε πιο μικρό βαθμό, αλλά τώρα έχει μεγαλώσει ο βαθμός να λερώνονται τα πεζοδρόμια. Φτιάξαμε μία επιστολή, η οποία τη στέλνουμε τώρα σε όλους τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος, να μπορούν να πάρουν ένα καρότσι όσοι δεν έχουν και να μεταφέρουν τις σακούλες στον κάδο με το καρότσι. Δεν μπορεί να τις έρνουν με καφέδες, με κοκακόλες πάνω στα πεζοδρόμια, τη μία μέρα να τα πλένει ο Δήμος και την άλλη να έχουν σημάδια, γραμμές, τα πεζοδρόμια της πόλης Χίου. Έτσι δεν θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ούτε τουρισμό ούτε συνείδηση. Έχετε μοιράσει επιστολές στους επαγγελματίες, πώς ακριβώς είναι η διαδικασία και αν έχετε, φαντάζομαι θα έχετε εντοπίσει και καταστηματάρχες που το κάνουν αυτό. Σήμερα μοιράζεται η επιστολή με ένα κλιμάκιο της υπηρεσίας καθαριότητας σε όλους τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχετε εντοπίσει παραβάτες και τι πρόστιμα έχει σε αυτές τις περιπτώσεις? Παραβάτες έχουν εντοπιστεί από τα σημάδια των πεζοδρομίων. Βλέπουμε ότι ξεκινάει από το μαγαζί του και πηγαίνει στο κοντέινερ. Πρόστιμα ότι προβλέπει ο κανονισμός της καθαριότητας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπόψη ότι θα μπουν πρόστιμα όσοι δεν συμμορφωθούν. Επιβάλλονται καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, γιατί έχει ασκηθεί και μία κριτική το ότι λέτε συνεχώς για πρόστιμα και πρόστιμα δεν επιβάλλονται. Έχουν επιβληθεί αρκετά πρόστιμα.